Γεια χαρά σε όλους, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Beam Engine Drive. Σήμερα θα δοκιμάσουμε μερικά ακόμα σενάρια στο παιχνίδι και ελπίζω να σας αρέσουν. Μερικά σενάρια που δεν τα έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής στο κανάλι, δεν τα έχουμε δει σε κάποια βίντεο εμείς και ελπίζω να σας αρέσουν τα σημερινά σενάρια που έχω διαλέξει. Ακολουθεί μήνυμα από το χορηγούλι αυτού του βίντεο, eneva.com. Τσέκαρε τα link στην περιγραφή για παιχνίδια σε καταπληκτικές τιμούλες. Επίσης υπάρχουν και προσφορές σε διάφορα παιχνίδια. Πολλά simulator games σε πολύ καλές τιμές, PlayStation Plus κάρτες και γενικά υπάρχουν πολλά games σε καλές τιμές. Και στο καλάθι μην ξεχάσεις τον κωδικό Unbox Series για 3% εκπτωσούλα. Λοιπόν, παιχτούρες, το πρώτο σενάριο είναι ένα απλό σενάριο, ένα ελαφρύ έτσι για να ξεκινήσουμε και έχουμε εδώ πέρα ένα rock delivery όπως μας λέει να παραδώσουμε αυτές τις πέτρες από το τσιμέντο στο construction site, στο σημείο που τις χρειάζονται να τις κάνουν επεξεργασία και ό,τι άλλο χρειάζονται. Που ακόμα δεν ξεκινήσαμε, μας έζησε το εργαλείο εδώ πέρα, δεν τραβάει κιόλας, έχει και πόσους τόνους πάνω. Καταλαβαίνετε, λίγο ζορίζεται. Και λίγο θα ζοριστούμε κι εμείς λίγο. Έχουμε κάποιο άλλο checkpoint? Διαλέγουμε δρόμους? Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν διαλέγουμε δρόμο, ακολουθούμε την πορεία εδώ πέρα που μας έχει χαραγμένο το παιχνίδι. Ανεβαίνουμε αυτήν την ανηφόρα με αυτές τις τα βράχια πίσω. Δεν πιστεύω να είναι και τόσο καλή ιδέα. Θα μας πάρει κανένα ορίτσα να φτάσουμε μέχρι πάνω στην κορυφή. Δύο μπαρ έχουμε βαρέσει. Τάπα το πάμε, έχει χαλάσει. Θα χτυπήσουμε κινητήρα μετά από αυτό. Τώρα τι να βάλω, τρίτη. Αυτό θα ξαναπάρει Δευτέρα πάλι. Έλα λίγο τώρα εδώ πέρα, τραβάει λίγο να ροπιάσει. Τσεκάρετε, με το που πιάσει λίγο τη μέση στην ανηφόρα, έχει πέσει. Θα μας σβήσει. Δώσε. Πιστεύω μετά από εδώ πέρα αυτό το σημείο να είναι ευθεία μετά ή κατηφορίτσα να πιάσουμε να ροπιάσουμε. Έχετε κανένας και να έρχεται δεν σταματάω. Όπα, από εδώ πάμε, ωραία. Συνεχίζουμε, δύο checkpoint. Πήγα σωστά ή πήγα λάθος τώρα? Όχι, σωστά πάμε, πάμε από ευθεία. Δεν στρίβει, γιατί δεν στρίβει, γιατί θα μου πεις έχει τόσους τόνους πίσω. Δεν στρίβει λες και το έχεις άδειο. Πλακωνόμαστε εδώ και το σταυρό μας. Το σταυρό μας να μην έρχεται κανένας. Θα τσακώψουμε γιατί βλέπω πρέπει να πάρουμε δεξιά τη στροφή. Έλα. Ωραίος. Δεξιά στροφή εδώ πέρα. Πω. Με χειράβρο είναι μπράβο. Μπορώ να φύγουν όλα τα βράχια από κάτω στην παραλία να φτάσουν κατευθείαν να μην τα τραβάμε κιόλας. Ένα χαλαρό σενάριο το πρώτο. Κατά πόσο είναι χαλαρό δεν ξέρω, παιδιά. Κατά πόσο χαλαρό είπαμε, θα στο κέρναμε πρώτον στη μάντρα. Δεύτερον, θα γυρίναγε το φορτηγό εκεί πέρα. Με εκείνη τη μανούβρα που πήγα να κάνω. Κάτσε, κάνω μόβισεν. Φεύγουμε τώρα. Όπως ζορίζεται, ζορίζεται. Πού πάει, πού με πάει μέσα στα στενά, ρε φίλε. Πού με φέρνει εδώ μέσα. Και δεν έχει και φρένα κιόλας. Αριστερά βλέπω πήγαινε τώρα. Φρένο. Οπό, δεν είναι για τέτοιες απότομες στροφές ο φορτηγό του συγκεκριμένο. Πάλι καλά το ξανακομμαντάρει την πέτρα πάλι μέσα και είμαστε σόκια βλαβείς ακόμα. Ακόμα. Φτάνουμε από ό,τι φαίνεται. Άλλο ένα checkpoint. Εκτός άμα το ένα checkpoint είναι στην άλλη παραλία πέρα ή εκτός άμα γυρίσουμε. Φτάσαμε, βλέπω εκεί μπροστά. Πάμε και αντίθετο ρεύμα, λίγο δεν μας πειράζει. Δικό μας είναι ο δρόμος, δεν βλέπω κανένα ακόμα εδώ πέρα. Οπότε γιατί να έρθει κανένα τώρα. Φτάσαμε λοιπόν, είναι εδώ μπροστά μας. Το construction, μόλις φτάσαμε. Τα βράχια τι θα κάνουν εδώ πέρα, δεν ξέρω, αν μπαζώσουν τίποτα, μπορεί τα παιδιά. Σάξες, κάναμε 3,5 λεπτά να φτάσουμε μέχρι εδώ. Ωραία, πήραμε το χρυσό όμως. Άρα τα κάνουμε γρήγορα. Λοιπόν, παιχτούρες, τσεκάρετε τι έχει συμβεί τώρα. Μάλλον είμαστε οι οδηγοί του αγροτικού που έχει έρθει να φορτώσει το αγωνιστικό σκαραβαίο. Έχει μείνει το αγροτικό από καύσιμα, αλλά έχει μείνει και ο σκαραβαίος από καύσιμα. Οπότε εμείς βγαίνουμε από το αγροτικό μας, παίρνουμε το σκαραβαίο και προσπαθούμε να κατέβουμε κάτω στην πόλη. Είναι νωρίς το πρωί, λέει, και ο δρόμος δεν έχει κίνηση. Οπότε προσπάθησε να κατέβεις χωρίς καύσιμα κάτω, με νεκρά, ό,τι θες να κάνεις, να το σπρώξεις, να πάμε στο βενζινάδικο, να προσέξουμε να μην το χτυπήσουμε. Μας λέει μετά όμως, όταν το καταφέρουμε αυτό, να γυρίσουμε ξανά πίσω, για να καταφέρουμε να φτάσουμε, να παραδώσουμε το αυτοκίνητο στην ώρα του.
Οπότε δεν πρέπει να το χτυπήσουμε καθόλου γιατί δεν θα πληρωθούμε. Πολύ απλά έτσι μας το λέει. Ξεκάθαρα. Μην το χτυπήσεις, βλάκα σου λέει, δεν θα πάρεις σημεία. Οπότε είμαστε εμείς εδώ πέρα, οι βλάκες, να προσπαθήσουμε να κατεβάσουμε το σκαραβαίο χωρίς να το χτυπήσουμε πουθενά. Πατάω και γκάζι εγώ, μου φαίνεται. Μ' αρέσει. Βλέπουμε, έχουμε damage accumulate 0%, 0 ευρώ. Τώρα είμαστε 41 χιλιόμετρα, 45 κατεβαίνουμε καλά. Βλέπω έχουμε λίγο ανηφορίτσα εδώ, αλλά μου φτάνουν τα χιλιόμετρα που είχαμε αρπάξει από πριν. Άνετα, άνετα. Εγώ το νου μου να έχω στον γκάζι, γιατί μας είπε η τελευταία στροφή κάτω δεν πρέπει να την πάρουμε τέρμα τα γκάζια. Οπότε πρέπει να κόψουμε λίγο σε εκείνο το σημείο. Αλλά τώρα εδώ πέρα βλέπω έχει αλάνα. Χρόνος δεν είδα πόσο χρόνο είχαμε. Τώρα με τα όλα του εδώ μέσα. Ωραία, άνετος, 73 χιλιόμετρα. Θα προσπαθήσω όλες τις στροφές εδώ πάνω να τις μπω μπούνια. Μην πατήσω καθόλου φρένα. Και ελπίζω να πάνε όλα όπως πρέπει. Λοιπόν, την παίρνουμε κλειστή εδώ. Να αρπάξουμε. Ωραία, ωραία, ωραία. Δεν ξέρω και τη διαδρομή τώρα εδώ πέρα. Τέλεια, τέλεια. Έκοψα λίγο εδώ πέρα, αλλά εντάξει. Μας βγήκε. Έχουμε 100 χιλιόμετρα σχεδόν. 90 χιλιόμετρα. Άνετος. Μάλλον αυτή ήταν η τελευταία στροφή που μας έλεγε. Άνετος. Και πρέπει να φτάσω εκεί. Έκοψα πολύ. Έκοψα αρκετά. Έκοψα αρκετά. Θα φτάσω. Μη μου είχα ένα χαντάκι εδώ και να ανέβω. Πεζοδρομιάκι τσουκ. Σταματήσω. Λοιπόν. Πέρασα. Α, γεμίζω. Μου γεμίζει τώρα. 2 λίτρα μου βάλες. Βάλε ρε άνθρωπε. Μας γεμίζει από ό,τι φαίνεται, παιδιά. Πόσα λίτρα παίρνουμε, κανένα 30. 21 λίτρα. 23. 25. 25 λίτρα μάλλον. Tank full. Ωραία. Έλα. Πω το εργαλείο. Πω το αγωνιστικό μου. Και τώρα πρέπει να γυρίσουμε πάλι πίσω όπως μας λέει. Πήραμε κανένα μπετόνι να κοιμήσουμε και το φορτηγάκι πάνω. Και δεν πρέπει να το χτυπήσω και πουθενά. Και δεν πρέπει να θυμάμαι και το δρόμο εγώ. Τη διαδρομή δεν τη θυμάμαι απ' έξω. Κάπου είχα στρίψει τώρα. Τώρα θα μου πεις θα τη βρεις στράτο. Πού να τη βρω εγώ, τι είμαι. Εδώ πρέπει να κατέβηκα. Τέλεια. Κάτι μου θυμίζει εδώ πέρα η διαδρομή. Μπούνια όλο. Ναι, πάνω και το πράσινο το βλέπω. Ωραία. Πάμε τέρμα. Πρέπει να το χτυπήσουμε και καθόλου. Σκάσω. Ω, δεν έχει ABS. Πάμε, πάμε μπούνια. Όπο, διαδρομάρα, ωραία. Μας λέει να παρκάρουμε κιόλας εκεί πάνω. Όπα, μου σβήσε. Έλα, έλα. Σιγά σιγά, αγόρι μου, σιγά σιγά. Και αγωνιστικά, λάστιχα, βλέπω και τέτοια. Έλα. Ωραίος. $18, γαμώ το. Το πήγα όλη τη διαδρομή. Και ήρθα και στούκαρα πάνω εκεί. Οχτούρες λέω το πέρασα το σενάριο. Δεν ξέρω τι γίνεται με το σενάριο. Σκοτωθήκαμε κιόλας. Οχ, πέσαμε στα βράχια από κάτω. Α! Λοιπόν, οχτούρες, τα πράγματα είναι απλά εδώ πέρα στο επόμενο σενάριο. Το επόμενο σενάριο έχει να κάνει με ένα ράλι αυτοκίνητο. Είμαστε στην κορυφή του βουνού. Πρέπει να φτάσουμε στον πάτο και πρέπει να φτάσουμε στον χρόνο. Οπότε μας λέει good luck, τίποτα. Οχτούρες, φύγαμε. Ου. 41 checkpoint. Τι λέει, φύγαμε, πάμε για αγώνα σήμερα. Δεν μου είπε κάτι να μην το τρακάρω, δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Καλή τύχη μου είπε. Μπούνια, όλη την ώρα. Φύγαμε τότε. Στροφάρα εδώ. Στρίψω, στρίψω κι άλλο στράτο, στρίψω κι άλλο. Ωραίος. Ωραίος. Μέσω χωματοδρόμου θα με πάνε τώρα. Αν πεις ράλι είναι, αλλιώς θα σε πήγαινε στην άσφαλτο. Ωραίος.
μπούνια τώρα, θα πω. Τα πάω εδώ πέρα. Τόσουσα. Πού είμαστε εδώ, σε εγκατελειμμένα κτίρια. Τέλεια. Καλά πάμε μέχρι εδώ. Έχουμε 8 checkpoint μέχρι στιγμής. Έχουμε αρκετά ακόμα. Είναι μεγάλη διαδρομή από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να είναι η ίδια. Σκοτωθήκαμε. Πάμε λίγο προσεκτικά τώρα, να μην μιλάμε και τόσο, να αφοσιωθούμε λίγο στο σενάριο. Τάπα, μπήκαμε, τάπα. Ας ακόψουμε εδώ, γιατί πρέπει να μπούμε από κάτω τώρα εδώ. Ω, πώς μπήκα τώρα. Τώρα πρέπει να είχαμε την κάμερα απ' έξω, να βλέπαμε τι βλέπουμε. Δεν πάτησε καθόλου στην πλέχτη, ποτέ. Δύσκολη διαδρομή εδώ πέρα, εκεί είναι στο καταράχτη, στον κρεμό. Αν πέσει από κάτω, κουνάει και το τιμόνι επειδή είναι κυλακούβες εδώ. Ωραία. Πάλι στο ίδιο σημείο θα πέσουμε. Ευτυχώς δεν πέσαμε. Πήγαμε να πέσουμε. Ωραία. Εύκολα εδώ. Πάμε τάπα εδώ μέσα. Τέλεια. Είμαστε 12 checkpoint. Γκρεμίλα από κάτω φαίνεται, μυρίζει. Κατεβαίνουμε δεξιά. Σε πατημένη αριστερή. Όπο, 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 πώς μπαίνεις εδώ, τάπα. Όπο, 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 κι άλλο. Μην είναι κανένας βράχος μέσα πεταμένος στη μέση του δρόμου. Κοίτα, μαζέψουμε όλα μαζί. Πώς έχασε εδώ πέρα το αμάξι. Τέλεια. Εδώ έχει γκρεμίλα. Πάμε λίγο πιο συγκρατημένα, αλλά πάλι με γκάζει. Τέλεια. Δεν έχει ABS και πρέπει να το πατάς στο φρένο σταδιακά, γιατί τέλειως θα μας φύγει από κάτω. Τέλεια, εδώ βλέπω ταμπέλες, οπότε πρέπει να κόψουμε λίγο. Προστατευτικά πανιά είναι, δεν είναι ταμπέλες. Ωραία, 20. Έχουμε ακόμα άλλα 20 checkpoint. Εντάξει, πιάνουμε προς τα κάτω. Φτάνουμε προς τον πάτο του βουνού, οπότε αρχίζει και είναι πιο εύκολο. Ωραία, χαμηλώνει αρκετά από ό,τι φαίνεται. Φουρκέτα. Μην κοίτα να κάνουμε σε κανένα βράχο τώρα εδώ πέρα και έχουμε προχωρήσει αρκετά. Τέλεια. Όλο ευθεία τώρα. Και πιστεύω βγαίνουμε άσφαλτο. Ναι. Όχι, ξαναμπήκαμε πάλι ακόμα, δεν πειράζει. Τέλεια. Μόνο με τους το κάνουμε πουθενά τώρα. Αλλιώς δεν υπάρχει κάπου αλλού να χάσουμε τώρα, σε αυτό το σημείο που είμαστε. Εκτός άμα έχει κανένα γκρεμό πάλι εδώ από κάτω που βλέπω να έχει κάτι μικρούς. Μπαίνουμε σε χειρόφρενο. Τέλεια. Θα περάσουμε μέσα από το ποτάμι. Μάλλον όχι. Τάπα όμως εδώ. Τέλεια. Όπο. Τέλεια. Δυνατό. Πολύ δυνατό. 36 checkpoint. Ευτυχώς ήταν πανιά. Και περνάμε μέσα στο ποτάμι τώρα. Δεν πάτησε καλά συμπλέκτη τώρα, δεν πειράζει. Πάμε να αρπάξει λίγο. Δευτέρα εδώ να αρπάξουμε full. Μπούνια. Και φύγαμε. Πάλι δεν πάτησε καλά. Και φτάσαμε το τελευταίο checkpoint.
4 λεπτά, 4,5 λεπτά κάναμε. Πήραμε το χρυσό. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω. Δεν μίλαγα και τόσο. Αφοσιώθηκα περισσότερο στην πίστα, γιατί άμα μίλαγα θα τρακέραμε συνέχεια. Θα πέφταμε από κάτω τους γκρεμούς. Το πήγα λίγο πιο συγκρατημένα στην ομιλία και πιστεύω βγήκε αρκετά ενδιαφέρον. Παίζαμε από μέσα και όλες, δεν παίζαμε απ' έξω. Ακόμα θα ήταν, απ' έξω θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε, πιτσούρες, δοκιμάσαμε άλλα 3 σενάρια. Δοκιμάσαμε το Rock Delivery. Δοκιμάσαμε το Gravity Fuel που είναι με το Σκαραβαίο. Δεν το περάσαμε, αλλά πείτε το περάσαμε. Και μετά κάναμε και τον αγώνα που είδατε τώρα στο off-road κομμάτι. Πιστεύω ήταν ένας ωραίος αγώνας. Αυτό έτσι λίγο το ευχαριστήθηκα. Δεν είχα ξαναδοκιμάσει. Ήταν το Downhill Rally. Ελπίζω να σας άρεσε. Αφήστε ένα like αν θέλετε να βοηθήσετε λίγο παραπάνω. Κάντε μια γραβούλα για να μην χάσετε επόμενα νέα επεισόδια με Engine Drive ή με διάφορα βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, παιχτούρες, και τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους. We'll be right back.